κυβέρνηση, έφτασε στα 45 αισίως. 6, νομίζω 46. 46, ακόμα καλύτερα. Άρα είναι ένα βήμα προς την καταπολέμηση της ανεργίας. 4 άνεργοι βουλευτές έγιναν υφυπουργοί. Τώρα, επί της ουσίας, αλλαγή πολιτικής δεν πρόκειται να υπάρξει, διότι η πολιτική καθορίζεται, όπως ξέρουμε όλοι, από την τριαρχία των δανειστών. Και όχι μόνο δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αλλά θα συνεχιστούν οι ίδιες αδιέξοδες πολιτικές, οι οποίες έχουν οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, 3,5 εκατομμύρια Έλληνες να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Πρωτοφανές γεγονός, περισσότεροι από τους μισούς φορολογούμενους να είναι ληξιπρόθεσμοι στην εφορία, και βέβαια ας αφήσουμε πόσοι έχουν κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, πόσοι δεν έχουν να πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Είναι μια πολιτική δηλαδή, η οποία οδηγεί στη χρεοκοπία και των πολιτών μετά τη χρεοκοπία του κράτους, και η οποία θα συνεχιστεί. Τώρα το θέμα είναι και ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Υπουργός Οικονομικών μαζί με τον Στουρνάρα, ο οποίος θα πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα διαπραγματευτούν το χρέος. Εκεί είναι ένα κομβικό σημείο. Το ξέρετε, ας πούμε, καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι, εσείς τώρα πάνω στην υπόθεση του χρέους, θα βοηθήσετε καθόλου? Θα πείτε ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν αναγνωρίζω καμία διαπραγμάτευση? Το αποτέλεσμα θα το αξιοποιήσετε, θα το καταγγείλετε? Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό το πράγμα του χρέους, γιατί είναι σοβαρό πράγμα, έτσι. Μα δηλαδή πες ότι του χρόνου το ίδιο θα είστε η κυβέρνηση εσείς, και θα έχει υπογράψει η κυβέρνηση για το χρέος με έναν τρόπο, επιμήκυνση του χρόνου, μείωση επιτοκίων και όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς θα πείτε ότι θα ξαναδιαπραγματευτώ, θα μείνω σε αυτό, δηλαδή. Εμείς, ναι, ακόμα και με την θέση που παίρνουμε ως αντιπολίτευση, βοηθάμε. Διότι όταν λέμε ότι διεκδικούμε και απαιτούμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, αυτό είναι μια θέση η οποία σμπρώχνει, ας πούμε, οθεί την εκάστοτε κυβέρνηση, και ναι, συγκεκριμένα αυτή την κυβέρνηση, σε πιο, ας πούμε, προχωρημένες απαιτήσεις και διεκδικήσεις από αυτές που θα είχε ίσως υπόψη να θέσει η ίδια. Άρα και μόνη η ύπαρξη μιας τέτοιας θέσης της αντιπολίτευσης βοηθάει στη διεθνή διαπραγμάτευση. Σήμερα που θα γίνει ο κύριος Τσίπρας στον Ντράγκη, θα του θέσει θέμα για το Στουρνάρα? Το ξέρουμε αυτό, μπορεί να μας το επιβεβαιώσετε ή όχι? Το θέμα Στουρνάρα υπάρχει αντικειμενικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε επί 2 χρόνια μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική, ταυτίστηκε με την πολιτική αυτή και με την κυβέρνηση στην οποία ήταν ο σημαντικότερος υπουργός, είναι το σημαντικότερο υπουργείο του Υπουργείου Οικονομικών σήμερα. Ναι. Άρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο από τα πράγματα. Θα θέσετε θέμα στο Ντράγκη εσείς να μπείτε γκρίντι? Δεν έχει σημασία τι θα θέσουμε εμείς. Σημασία έχει ότι είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή αντίθετη προς το πνεύμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας. Το οποίο πνεύμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας ποιο είναι? Ότι θα τοποθετείτε εκεί ένα πρόσωπο με θητεία, το οποίο θα έχει μια απόσταση από τα πολιτικά δρόμενα και από τα κομματικά δρόμενα. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια επιλογή σαφώς κομματική, η οποία είναι και προκλητική, αν θέλετε, απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση. Διότι ουσιαστικά υπονομεύει εκ των προτέρων η ύπαρξη ενός διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος με εξαετή θητεία τις όποιες πρωτοβουλίες θα ήθελε και θα μπορούσε να αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση σε συνεργασία και συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος. Πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό? Και θέλω να επισημάνω ότι στο σημείο αυτό ο κ. Σαμαράς αφίσταται, διαφοροποιείται από την πολιτική του ιδρυτή, ας πούμε, του μακαρίτη, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Καραμαλίου, ο οποίος, θα θυμίσω, τη δεκαετία του 50 είχε ορίσει ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς να υπάρχει τότε κατοχυρωμένη η ανεξαρτησία, τον μακαρίτη τον Ξενοφόντα Ζολώτα, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τα τεχνοκρατικά εχέγγυα και χωρίς να είναι μακριά ιδεολογικοπολιτικά. Ναι, δίκιο έχετε, αλλά αυτό θα οδηγούσε σε ένα διέξοδο. Είχε μια απόσταση. Και αύριο εσείς που θα είσαστε κυβέρνηση δεν θα μπορείτε να ορίσετε κάποιον διοικητή με πενταετή θητεία, διότι θα λένε οι άλλοι ότι εγώ που να θα γίνουν εκλογές θα χάσετε και μας δεσμεύετε. Είναι αδιέξοδο. Το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι και γι' αυτό κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, να είναι ένα πρόσωπο με τεχνοκρατικό προφίλ το οποίο να μπορεί να συνεργαστεί με την όποια κυβέρνηση. Είναι εύκολο να συνεργαστεί τώρα ο κύριος Στουρνάρας με το συγκεκριμένο προφίλ που έχει, με τη συγκεκριμένη ιστορία που έχει, με μια κυβέρνηση που θα αποτελούνταν από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ας πούμε, σας λέω. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν, ναι, λέτε εσείς ότι αν ήταν ο κύριος. Άρα είναι μια επιλογή η οποία είναι με αυτή την έννοια αντιδημοκρατική, διότι σκοπεύει να αποσκοπεί στο να υπονομεύσει
την πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. Αν και όταν έρθει η κυβέρνηση αυτή. Τώρα το τι ενέργειες θα κάνουμε, εμείς θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Πάντως, εάν είναι αυτοτέλεια η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όποιο πρόσωπο θέλει, δεν ξέρω αν θα είναι ο κ. Στουνάρας. Όποιο πρόσωπο θέλει, δεν έχουμε αυτοτέλεια. Καλά, αυτός θα είναι. Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος διορίζεται με εξαιρετή θητεία. Με βάση δημοσκοπήσεις διορίζεται ή με βάση το πρόσφατο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ναι. Είμαστε στο μέσο μια στρατηγική. Δηλαδή, αν όριζε διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο τον κ. Χαρδούβελη, α πούμε, δεν θα είχατε αντιρρήσει. Και ο κ. Χαρδούβελη είναι πρόσωπο με συγκεκριμένο παρελθόν. Υπήρχαν οικονομολόγοι, δεν λέμε να βάλει τον Γιάννη, τον Μιλιό ή τον Ευκλήδη, τον Τζακαλώτο. Ορίστε, αλλά θα υπήρχαν 10 πρόσωπα τα οποία θα είχαν ένα προφίλ που θα επέτρεπε τη συνεργασία με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θέλω να μάθω το εξή. Υπάρχει πιθανότητα ο κ. Τσίπρα σήμερα να πει στον κ. Ντράγκη ότι σε περίπτωση που γίνω εγώ κυβέρνηση θέλω να αλλάξω το Στουρνάκι, σου το λέω από τώρα. Αυτό νομικά δεν μπορεί να. Ως βούληση πολιτική. Αυτό νομικά δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις αν συντρέξουν άλλα πράγματα, όπως έγινε στην Κύπρο, ας πούμε, όπου ξέρετε ότι ο κεντρικός τραπεζίτης παραιτήθηκε, νομίζω είχε ασκηθεί για κάποια ποινική δίωξη εναντίον του. Είχαν συμβεί διάφορα πράγματα. Άρα το μέλλον δεν μπορούμε να το προδικάσουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε μπορεί να κριθεί η τυχόν μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις μελλοντικές της επιλογές. Αυτή τη στιγμή κρίνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τις τωρινές της επιλογές. Και είναι μια επιλογή, επαναλαμβάνω, αντιδημοκρατική. Επιτρέψτε μου ένα σύντομο σχόλιο καταρχάς πάνω σε αυτό το οποίο.